Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο ότι αρχίζουμε με σελίδα 12. Οι πρώτες σελίδες βρίσκονται στο άλλο εντατικό, που έτυχε να είναι για το δεύτερο χρόνο. Τώρα θα είναι ένα πράγμα αυτά. Και θα υπάρχει ένα DVD με όλα αυτά που κάναμε σήμερα. Και θα υπάρχει ένα DVD για όλες τις άλλες τεχνικές που έχουμε κάνει στο άλλο εντατικό. Εντάξει. Και έτσι είμαι τον συντονιστή, η μόνη σας μπορεί να έχετε όλες αυτές τις γνώσεις, σε εφαρμόσετε. Στην σελίδα 18, η άσκηση της εξισορρόπησης των ημισφαίριων του εγκεφάλου με εμψυχωτικές ερωτήσεις. Το κάναμε νωρίτερα, μετά από το EFT με επιλογές, αυτή την άσκηση, που βλέπετε την κοπέλα εδώ, βλέπετε την θέση, με το ένα στράγγαλο πάνω στο άλλο και τα χέρια εμπλεγμένα. Θεωρείται ότι σε αυτή την θέση υπάρχει αυξημένη ενεργειακή και πληροφοριακή ροή μεταξύ των ημισφαίριων του εγκεφάλου, που λύνει το πρόβλημα ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ του συνειδητού και του υποσυνείδητου. Θεωρείται ότι όταν είμαστε σε αυτή την θέση, αυτό που σκεφτόμαστε και βιώνουμε περνάει πιο εύκολα μέσα στο υποσυνείδητο. Εντάξει? Και έτσι είναι μια πολύ χρήσιμη μέθοδο. Τώρα, οι εμψυχωτικές ερωτήσεις. Τι είναι αυτό? Έχετε μάθει για τις επιβεβαιώσεις. Ότι αξίζω σε κάθε περίπτωση, είμαι ασφαλής σε κάθε περίπτωση, αγαπάω τους άλλους σε κάθε περίπτωση. Ό,τι μπορεί να είναι η συγκεκριμένη επιβεβαίωση που θέλετε να δυναμώσετε. Επειδή το υποσυνείδητο έχει μία αντίσταση προς τέτοιες δηλώσεις, εμείς λέμε αξίζω σε κάθε περίπτωση και το υποσυνείδητο λέει σιγά. Εντάξει. Άρα, για να κορυδέψουμε το υποσυνείδητο, το θέτουμε σαν ερώτημα, γιατί αξίζω σε κάθε περίπτωση? Τώρα δεν έχει να πει κάτι. Και το έχουμε θέσει και η εργασία να βρει απαντήσεις στην ερώτηση. Γιατί είμαι ασφαλής σε κάθε περίπτωση? Γιατί αξίζω ακόμα όταν ο άλλος με κριτικάρει? Καταλαβαίνετε? Και έτσι αυτό λέγεται εμψυχωτική ερώτηση. Εντάξει? Και είναι ένας νέος τρόπος να κάνουμε επιβεβαιώσεις σε μορφή ερώτηση. Εμείς συνδυάζουμε αυτό με την άσκηση της εξισορρόπησης των ημισφαίριων που κάναμε νωρίτερα και έχουμε δημιουργήσει την μέθοδο που βλέπετε στην σελίδα 18. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνετε είναι να επιλέξετε την εμψυχωτική ερώτηση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να δουλέψετε μέσα σας. Ας δούμε κάποια παραδείγματα που υπάρχουν εδώ. Υπάρχει, γιατί είμαι κάτω από την εικόνα αριστερά, γιατί είμαι και νιώθω ασφαλή σε κάθε περίπτωση, γιατί αξίζω αγάπη και σεβασμό όπως είμαι, γιατί είμαι ήρεμος ή ήρεμη όπως είναι τα πράγματα, γιατί αγαπάω τον ή την, ας πούμε, πεθερό ή πεθερά, παρόλο που με κριτικάρει συνέχεια. Εντάξει. Και μετά υπάρχει μια μεγάλη λίστα δεξιά. Okay. Κοιτάξτε εκεί δεξιά, λέει, γιατί νιώθω τόσο ασφαλής με όλους τους ανθρώπους, γιατί νιώθω τόσο ασφαλής γενικά, γιατί αξίζω την αγάπη και το σεβασμό ακριβώς όπως είμαι, γιατί οι άλλοι αξίζουν την αγάπη μου ακριβώς όπως είναι, γιατί νιώθω ελεύθερος να είμαι ο αυτός μου, γιατί αισθάνομαι κατανόηση για την συμπεριφορά των άλλων ανθρώπων, γιατί συγχωρώ, γιατί είμαι τόσο άνετα με τον εαυτό μου και τους άλλους, γιατί μπορώ να αγαπάω τον εαυτό μου όπως είμαι,
Γιατί είναι καλό, ασφαλές και σωστό να αγαπάω τον εαυτό μου όπως είναι. Γιατί είναι καλό, ασφαλές και σωστό να αγαπάω τους άλλους όπως είναι. Γιατί είναι καλό, ασφαλές και σωστό να νιώθω ασφαλής και χαλαρός σε όλες τις καταστάσεις. Γιατί είναι καλό, ασφαλές και σωστό να περνάω καλά σε όλες τις καταστάσεις. Γιατί είμαι ελεύθερος από την ανάγκη για επιβεβαίωση. Γιατί είναι εντάξει να μην χρειάζομαι επιβεβαίωση. Γιατί θεωρώ ότι η ζωή είναι εύκολη και ασφαλής. Δεν θα διαβάσω τα απόλοιπα, έχεις άλλα τόσο, είναι 51 περιπτώσεις. Αυτά είναι παραδείγματα εμψυχωτικών ερωτήσεων. Τώρα, για να δημιουργήσετε μία ψυχωτική ερώτηση, θα το κάνετε με το εξής τρόπο. Θα δείτε αυτό που δεν νιώθετε και θα ρωτήσετε γιατί το νιώθετε. Εκεί που δεν νιώθετε ασφάλεια, θα ρωτήσετε γιατί νιώθω ασφάλεια. Χωρίς χρήματα, χωρίς δουλειά, στο δάσος, ό,τι μπορεί να είναι αυτό, στο σκοτάδι. Έτσι. Και τι γίνεται εδώ. Μετά θα αρχίσει, καταρχήν η ίδια η ερώτηση με κάποιο τρόπο ακινητοποιεί το υποσυνείδητο και τις συνηθισμένες αντιδράσεις. Γιατί ρωτάμε μία ερώτηση, το γιατί είμαστε όπως δεν είμαστε. Έτσι. Γιατί αγαπάω και δέχομαι τον εαυτό μου ακόμα όταν κάνω λάθη ή παρόλα αυτά. Μόνο η ερώτηση με κάποιο τρόπο ταράζει ένα μηχανισμό που έχουμε. Δεύτερο, ότι αρχίσαμε να σκεφτόμαστε απαντήσεις. Και οι απαντήσεις στην ερώτηση μπορεί να είναι λογικές ή και πνευματικές. Και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε, ποιες είναι οι μερικές απαντήσεις, γιατί αξίζω ακόμα όταν με κριτικάρουν. Γιατί αξίζω ακόμα όταν δεν με σέβονται. Γιατί είμαι ασφαλής και χωρίς χρήματα. Εντάξει, υπάρχουν απαντήσεις και πρακτικές και πνευματικές. Ότι πριν κάνουμε την άσκηση, προχωρήστε στην επόμενη σελίδα, όπου θα κάνουμε αυτή την άσκηση. 19. Πιθανές εναλλακτικές αντιλήψεις. Σας αναφέρει στην προηγούμενη σελίδα για να δείτε δείγματα ερωτήσεων. Αλλά μερικές πιο γενικές. Γιατί είμαι ασφαλής σε κάθε περίπτωση. Γιατί είμαι ασφαλής ανεξάρτητα από την συμπεριφορά των άλλων ή την οικονομική μου κατάσταση. Γιατί είμαι ασφαλής ακόμα όταν οι άλλοι φωνάζουν. Ή κριτικάρω, ο είναι ασφαλής σε κάθε περίπτωση, το παιδί μου, ο σύντροφός μου. Μπορώ να αντιμετωπίσω γιατί μπορώ να αντιμετωπίσω ό,τι μπορεί να συμβεί στην ζωή μου. Γιατί αξίζω αγάπη και σεβασμό όπως είμαι. Γιατί αξίζω αγάπη και σεβασμό ανεξάρτητα από την εμφάνισή μου, τα οικονομικά μου, τα αποτελέσματά μου. Γιατί αξίζω σεβασμό ακόμα όταν κάνω λάθη ή όταν ο άλλος είναι καλύτερος από μένα σε κάτι. Γιατί αγαπάω τους άλλους όπως είναι. Γιατί είμαι ελεύθερος σε κάθε περίπτωση. Γιατί είμαι ήρεμος σε κάθε περίπτωση. Τώρα, από κάτω εδώ θέλω να γράψετε την δική σας προσωπική εμψυχωτική ερώτηση για την άσκηση που θα κάνουμε σήμερα. Δηλαδή, σκεφτείτε το θέμα που επιλέξετε. Σκεφτείτε τι θέλετε να νιώθετε. Και γράψτε γιατί νιώθω έτσι σε σχέση με αυτό. Και όσο πιο συγκεκριμένα, τόσο καλύτερα. Δηλαδή, ίσως εδώ να πάρουμε μερικά παραδείγματα. Τι είναι το δυσάρεστο συνέστημα, ας ακούσουμε ένα παράδειγμα. Ένα δυσάρεστο συνέστημα που έχετε για κάτι. Ναι. Απόρριψη. Οκ. Η απόρριψη νιώθεις από ποιο ερέθισμα. Όταν με κριτικάρουν.
Okay. Ποια είναι η εμψυχωτική ερώτηση εδώ? Γιατί νιώθω αυτοπαραδοχή όταν... Ακόμα. Ακόμα και όταν με κριτικά. Okay. Γιατί ακόμα νιώθω, γιατί νιώθω αποδοχή του εαυτού μου, νιώθω αυτοπαραδοχή, ακόμα όταν οι άλλοι με κριτικάρουν. Απαντήσεις, ας ακούσουμε. Ναι. Συγγνώμη, εμένα μου έρχεται κατευθείαν η απάντηση και αυτό σου είπε ότι αξίζει. Ναι. Μου λέει δεν το μπλοκάρω, δεν το μπλοκάρω. Οκ. Γιατί αξίζω ακόμα όταν ο άλλος με κριτικάρει. Okay, η αξία μου είναι αδιαπραγμάτευση. Λογικά δεν στέκει, γιατί αν ο άλλος έρχεται μετά από 5 λεπτά και μου λέει τι ωραία που είσαι, τώρα αξίζω. Και αν υπάρχουν 10 άτομα και 5 νομίζουν ότι αξίζω και 5 νομίζουν ότι δεν αξίζω, ποια είναι η αξία μου? Είναι τρελό, είναι χαζό, είναι λάθος, δεν αληθεύει. Η αξία μου δεν μετρέται με την γνώμη του άλλου. Υπάρχουν λογικές, αυτές είναι λογικές απαντήσεις. Υπάρχουν και πνευματικές απαντήσεις. Ότι είμαι μια έκφραση του Θεού. Ότι στο βάθος του εαυτού μου υπάρχει αυτή η αμετάκριτη αξία της θείας μου ύπαρξης. Ότι υπάρχουν πρακτικές απαντήσεις, ότι είναι παράλογο η αξία μου να μετρέται με τον κάθε ένα που περνάει. Και αν ο άλλος έχει προβλήματα, δεν αξίζω επειδή όλοι έχουν προβλήματα, ο άλλος έχει άλλη γνώμη, δεν αξίζω επειδή ο άλλος έχει άλλη γνώμη, δεν στέκει. Εντάξει. Okay. Άλλο θέμα. Η ερώτηση εδώ είναι γιατί αξίζω ανεξάρτητα από την γνώμη του άλλου. Άλλο θέμα. Να δούμε πώς λειτουργεί η ψυχωτική ερώτηση. Ναι. Γιατί αποδέχομαι τις ερμηνείες του καλάθου. Πολύ ωραία. Γιατί αποδέχομαι τις αδυναμίες και τα λάθη μου. Απαντήσεις. Α? Βρίσκομαι σε εξέλιξη, okay. Φυσικά αν είμαι σε εξέλιξη δεν μπορώ να μην έχω ελαττώματα και να μην κάνω λάθη, ναι. Σαν άνθρωπος έχω αδυναμίες και είναι αποδεκτό, άλλο. Έχω έρθει εδώ για να μάθω κάποιο μάθημα. Okay. Είμαι στην μάθηση και είμαι εδώ να μάθω και τα λάθη είναι πολύ καλό εκπαιδευτικό σύστημα, αρκεί να μην απελαμβάνουμε το ίδιο λάθος συνέχεια. Μαθαίνομαι από τα λάθη. Όπως ο Τάμας Έντισον έκανε 10.000 λάθη μέχρι να μπορεί να δημιουργήσει μία λάμπα. 10.000 τρόπους να μην κάνει μία λάμπα, έμαθε πολλά πράγματα. Δεν γίνεται έτσι, δεν γίνεται έτσι, δεν γίνεται έτσι. Εμείς μαθαίνουμε πώς να μην τρώμε, πώς να μην επικοινωνούμε, πώς να μην κάνουμε πράγματα για να μάθουμε πώς να κάνουμε πράγματα. Αλλά δέχομαι το λάθος σαν εκπαιδευτική εμπειρία. Okay. Ωραία που η αξία μου είναι δεδομένη ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των προσπάθειών μου. Λέξτε ότι υπάρχουν πρακτικές λύσεις και πνευματικές λύσεις. Άλλο ένα. Γιατί να μην νιώθω ανοχή όταν είμαι στοιχισμένη, μια αυτοπεισία. Να μην βάλουμε το μη, εντάξει. Γιατί νιώθω καλά μέσα στην ευτυχία. Εντάξει. Γιατί δέχομαι να είμαι ευτυχισμένη, γιατί νιώθω την αθότητά μου μέσα στην ευτυχία. Αν νιώθεις ένοχη όταν είσαι ευτυχισμένη, μπορεί να βάλεις το αντίθετο. Γιατί νιώθω την αθότητά μου μέσα στην ευτυχία και όχι την ενοχή μέσα στην ευτυχία. Άλλο ένα, γιατί ναι. Μου αξίζει η ευτυχία. Γιατί μου αξίζει η ευτυχία. Γιατί. Γιατί μου αξίζει η ευτυχία. Α, όχι όλα μαζί. Γιατί είμαι παιδί του Θεού. Εντάξει. Άλλο. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά μου.
είναι ένα από τα εσωτερικά μου χαρακτηριστικά, η ευτυχία. Είναι μέρος του αυτού μου. Είμαι καλός άνθρωπος. Αξίζω ευτυχία. Είναι η επιθυμία του Θείου και του Σύμπαντος να είμαι ευτυχισμένος. Είμαι εντάξει με την συνείδησή μου. Εντάξει. Okay. Τώρα θέλω να σκεφτείτε μία εμψυχωτική ερώτηση, γράψτε την εκεί και από κάτω αρχίστε να γράψετε όσες πρακτικές και πνευματικές απαντήσεις μπορείτε να σκεφτείτε. Γράψτε μία εμψυχωτική ερώτηση και μετά αρχίστε να γράψετε απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση. Okay. Πάνω. Okay, αυτό είναι άλλη μία εργασία που μπορείτε να φέρετε στην ομάδα σας και να μοιραστείτε μεταξύ σας την εμψυχωτική σας ερώτηση και να δεχτείτε βοήθεια από την ομάδα και τον συντονιστή, ο καθένας να συμπληρώσει και άλλα, γιατί πολλές φορές είμαστε τυφλοί εκεί που είμαστε προγραμματισμένοι. Εντάξει, αν θέλετε σταυρούρα ολοκληρώστερα. Και χρειαζόμαστε την αντικειμενικότητα των άλλων. Εντάξει. Τώρα, πώς συνδυάζουμε, γι' αυτό ελπίζω αυτή την εβδομάδα με την βοήθεια της ομάδας να εμπλουτίζετε την λίστα των λόγων, τις απαντήσεις για την εμψυχωτική ερώτηση. Και επίσης μέσα στην ομάδα, μήπως δεν έχετε θέσει σωστά την ερώτηση. Ή μήπως υπάρχει μία βαθύτερη ερώτηση που είναι πιο σημαντική. Εντάξει. Τώρα, ας πούμε ότι έχουμε βρει την σωστή ερώτηση, εμψυχωτική, τότε γυρίστε πίσω στην σελίδα 18 και ας δούμε πώς συνδυάζουμε τις δύο τεχνικές. Okay. Κάτω από την εικόνα αρχίζουμε. 1. Επιλέξτε μία ψυχωτική ερώτηση για να αξιοποιήσεις και να κάνεις την εγκατάσταση μίας θετικής πεποίθησης ή αλήθειας. 2. Τώρα βάλει το δεξί αστράγγαλο απάνω στο αριστερό και μπλέξτε τα δάκτυλα των χεριών σας με το δεξί χέρι απάνω από το αριστερό, όπως κάναμε πριν από το διάλειμμα. Στην πρώτη έχουμε δύο θέσεις. Τώρα μιλάμε για την πρώτη θέση, με το δεξί από πάνω. Άρχισε να περιλαμβάνεις την εμψυχωτική ερώτηση. Όχι για να πείσεις τον εαυτό σου, αλλά απλώς επειδή είναι αλήθεια. Κάνε το για περίπου 2 λεπτά, αφήνοντας την ερώτηση να απλωθεί μέσα στο νου σου. Β. Είμαστε ακόμα στην πρώτη θέση τώρα. Τώρα άρχισε να δέχεσαι απαντήσεις στην ερώτηση, λογικές, πρακτικές και πνευματικές σε μερικά λεπτά. 3. Μετά, για περίπου 4 λεπτά ακόμα, θέσει την ερώτηση και δέξου απαντήσεις, λογικές, πρακτικές και πνευματικές. Και μετά από κάθε ανάλευση της ερώτησης, δέξου άλλες απαντήσεις, μπορεί να είναι ίδιες ή άλλες. Τι κάναμε στην πρώτη θέση? Για λίγο χρόνο μόνο θέτουμε το ερώτημα. Και μετά για λίγο χρόνο μόνο δεχόμαστε απαντήσεις. Και μετά τρίτη φάση, ερώτηση, απαντήσεις. Ερώτηση, απαντήσεις. Ερώτηση, απαντήσεις. Εντάξει. Ξανά και ξανά λέμε την ερώτηση και ξανά και ξανά δεχόμαστε απαντήσεις. Πρακτικές, λογικές και πνευματικές. Μετά αλλάζουμε και βάζουμε το αριστερό πόδι και το αριστερό χέρι από πάνω. Τώρα το 3. Τώρα βάλε το αριστερό αστράγγαλο πάνω στο δεξί και το αριστερό χέρι πάνω από το δεξί. Φέρει στο νου σου μία εικόνα ή σκηνή όπου είσαι σε επαφή με το ερέθισμα, αλλά τώρα βλέπεις τον εαυτό σου να βιώνει αυτή την αλήθεια μέσα σε αυτή την κατάσταση. Αυτό το κάναμε νωρίτερα, θυμάστε.
κάνει αυτό με δύο ακόμα εμπειρίες. Τότε, στο μέρος Β δεν είναι θέμα πια ερώτηση και απάντηση. Βιώνουμε μία από αυτές τις απαντήσεις. Δηλαδή, αν η ερώτηση είναι γιατί νιώθω την αξία μου, ο κόμπο όταν με κρίνουν οι άλλοι, είμαι εκεί, με κρίνει ο άλλος και τον αγαπάω. Νιώθω τόσο σίγουρος για την αξία μου, για την ασφάλεια μου, νιώθω ήρεμος, νιώθω κατανόηση, νιώθω αγάπη. Φαίνομαι άλλη περίπτωση στο νου μου. Μπορεί να μην είναι κριτική, μπορεί να είναι κάτι άλλο, όταν κάνω ένα λάθος. Και εκεί βιώνω την αλήθεια που θέλω να βιώσω. Και μετά μια τρίτη περίπτωση. Κάνουμε το αρωματισμό αυτό για να συνδέσουμε την συγκεκριμένη αλήθεια με την καθημερινότητα. Δυστυχώς η γνώση και η φιλοσοφία είναι άψογη μέσα σε ένα κενό. Όταν έχω το σύντροφο, το παιδί, το γονιό απέναντί μου, από το παράθυρο φεύγουν όλα. Θέλουμε να μπορούμε να βιώσουμε αυτές τις αλήθειες μέσα στην καθημερινότητα. Η φιλοσοφία που είναι στο βιβλίο είναι στο βιβλίο. Η που είναι εδώ, στην αυτογνωσία είναι εδώ. Θέλουμε στο σπίτι σας, στην εργασία σας, στην κοινωνία, βλέποντας τηλεόραση, ό,τι κάνετε, να βιώνετε αυτές τις αλήθειες. Αυτός είναι ο στόχος. Εντάξει. Άρα θα κάνουμε τώρα την άσκηση αυτή. Θα σας καθοδηγήσω βήμα-βήμα. Το μόνο που χρειάζεται εσείς είναι η εμψυχωτική σας ερώτηση. Okay, τότε καθίστε ίσια. Βάλτε το δεξί στράγγολο πάνω στο αριστερό. Βάλτε το δεξί σας χέρι έξω με την πλάμη επέναντι, το αριστερό από κάτω, τα δάκτυλα κάτω ή διπλωμένα τα χέρια. Μείνετε εκεί και χαλαρώστε. Ηρεμήστε και φέρτε το θέμα που σας απασχολεί στο νου σας. Παρατηρήστε τι νιώθετε. Σκεφτείτε πιθανές ερωτήσεις, εμψυχωτικές ερωτήσεις. Σκεφτείτε αυτό που θέλετε να νιώσετε ή να βιώσετε. Και δημιουργήστε μία ερώτηση όπου ρωτάτε γιατί νιώθετε έτσι θετικά. Γιατί βιώνετε το θετικό. Επικεντρωθείτε στην εμψυχωτική ερώτησή σας. Επελαμβάνετε την ερώτηση όχι για να πείσετε τον εαυτό σας, απλώς επειδή είναι αλήθεια. Συνεχίστε λίγο ακόμα με την ερώτηση. Και τώρα αρχίστε να δεχτείτε απαντήσεις στην ερώτηση αυτή. Ποιες είναι μερικές πρακτικές, λογικές ή πνευματικές απαντήσεις.
δεχτείτε απαντήσεις. Απαντήσεις. Τώρα προχωράμε στην τρίτη φάση, όπου ρωτάτε την ερώτηση και δέχεστε απαντήσεις και ξανά ρωτάτε και ξανά δέχεστε απαντήσεις. Μπορεί να είναι ίδιες ή άλλες. Ερώτηση, απαντήσεις. Λίγο ακόμα, ερώτηση. Απαντήσεις. Τώρα, αλλάξτε θέση, βάζοντας το αριστερό πόδι από πάνω και το αριστερό χέρι ίσια ή διπλωμένα. Μείνετε ήρεμα και φέρτε στο νου σας μία περίπτωση από την ζωή σας που συνήθως σας βγάζει από το κέντρο σας. Και βιώστε εκεί την αλήθεια που εκφράζεται από την εμψυχωτική ερώτηση αυτή. Οραματιστείτε και βιώστε ότι βιώνετε αυτό που θέλετε σε αυτή την περίπτωση. Βιώνετε αυτό που θέλετε. Και τώρα φέρτε στο νου σας μια δεύτερη περίπτωση από την ζωή σας. Και οραματιστείτε και βιώστε την αλήθειά σας σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, μία τρίτη περίπτωση ή κατάσταση στην ζωή σας και βιώνετε και εκεί την αλήθεια.
τραβάτε τα δάκτυλά σας μαζί και νιώστε ότι αδριώνεται μέσα σας η αλήθεια αυτή και αυτό το νέο τρόπο να νιώθετε. Αδριώνεται ο νέος τρόπος αντίληψης και το νέο βίωμα. Και μπορείτε να χαλαρώσετε. Νομίζω ότι είναι εύκολο να καταλάβετε πόσο χρήσιμη είναι αυτή η μέθοδος. Και να θυμηθούμε ότι είναι δύο διαφορετικές τεχνικές που μπορεί να είναι μαζί και μπορεί όχι. Τον εξισορρόπηση των εμισφαίριων του εγκεφάλου μπορεί να κάνουμε με μια θετική επιβεβαίωση και όχι με μια εμψυχωτική ερώτηση. Με όποια αλήθεια θέλουμε να δυναμώσουμε. Την εμψυχωτική ερώτηση μπορούμε να το κάνουμε και στο πόδι. Εκεί που νιώθω εκνευρισμό, γιατί είμαι ήρεμος. Εκεί που νιώθω φόβο, γιατί νιώθω ασφάλεια. Και δουλεύει καλύτερα από το νιώθω ασφάλεια, νιώθω ασφάλεια, νιώθω ασφάλεια. Γιατί νιώθω ασφάλεια. Γιατί συγχωρώ. Γιατί νιώθω αγάπη, εντάξει. Τότε είναι αρκετά αποτελεσματικό και λειτουργεί και η γραπτά, δηλαδή η γραπτή άσκηση αν την κάνετε θα βλέπετε αποτελέσματα, να γράψει πόσους λόγους έχετε να νιώθετε ασφάλεια, νιώθετε αξία, να νιώθετε ευτυχία και ηρεμία ή συνδυάζονται ή και ξεχωριστά. Επίσης, οι ψυχωτικές ερωτήσεις μπορεί να είναι σε άλλες τέτοιες, μπορεί να είναι στο θεραπευτικό κώδικα, σε μια χαλάρωση, σε ένα διολογισμό ή και όπου βρίσκεστε. Εντάξει. Okay. Θα προχωρήσουμε, συγγνώμη για τις ερωτήσεις, θα τις βάλουμε στο τέλος, όπως κάναμε στο προηγούμενη ενότητα. Τις πανοκλείστο και ανεξέτω πάλι. Γυρίζουμε την σελίδα. Δουλεύει τώρα. Γράφων. Πάμε τώρα στην σελίδα 20. Θεραπευτικός κώδικας. Τώρα για να καταλάβετε άψογα το θεραπευτικό κώδικα, προτείνω αυτό το βιβλίο, θεραπεύοντας το εσωτερικό παιδί, αν δεν το έχετε. Για να το εφαρμόσετε, προτείνω αυτό το CD που λέει εδώ, CDM 101, που έχει 6 ασκήσεις με τον κώδικα, περιλαμβάνοντας και ένα κώδικα χωρίς τα χέρια. Αν κουράζονται τα χέρια σας ή έχετε κάποιο εμπόδιο, μια χαλάρωση αξιοποιώντας το θεραπευτικό κώδικα. Δεν θα μπω σε πολλές εξηγήσεις, μόνο θα πω ότι ο Άλεξ Λόιντ, ο δημιουργός της μεθόδου, σε μια στιγμή απόγνωσης για την κατάσταση της γυναίκας του, έκανε μια προσευχή για μια λύση για την γυναίκα του, η οποία είχε κατάθλιψη για 12 χρόνια μέχρι τότε. Και είχε δοκιμάσει πολλά πράγματα, περιλαμβάνοντας το EFT και άλλα τέτοια πράγματα. Και βέβαια και τις κλασικούς μεθόδους και τέτοια. Και δεν είχε θεραπευτεί. Και εκεί που ήταν, του ήλθε μετά από την προσευχή αυτές τις θέσεις που πιθανόν να έχετε δει, που εστιάζουμε την ενέργειά μας εδώ, στο σημείο μεταξύ των φρύδιων, ακριβώς εδώ, εδώ στο λαιμό, δεν ακουμπάμε. Είμαστε περίπου 2-3 πόντους μακριά. Εδώ στο σαγόνι, αλλά εδώ στην κλείδωση, όχι πηγούνι, εδώ,
κάτω από τα αυτιά. Και εδώ στους κροτάφους, λίγο πάνω από τα αυτιά. Εντάξει. Αυτά τα τέσσερα σημεία ήρθανε στο νου του να βάλει τα χέρια του. Μετά από 45 λεπτά άρχισε να νιώθει η γυναίκα του σημαντικά καλύτερα και σε 2 εβδομάδες ήταν θεραπευμένη και έχουν περάσει πάνω από 12 χρόνια από τότε και δεν είχε ποτέ μία πίσω γύρισμα. Μετά από αυτό, άνθρωποι θεραπεύτηκαν από καρκίνο, από σκλήρυνση κατά πλάκες, από το ALS, το Λουγκέρκης, δεν ξέρω πώς, ASU, LSU, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Από πολύ σοβαρά πράγματα, κάνοντας αυτή τη μέθοδο. Και στην αρχή άνθρωποι θεραπεύτηκαν μόνο και μόνο βάζοντας τα χέρια τους, χωρίς να κάνουν καμία προσευχή, καμία επίκληση και χωρίς να φέρουν τίποτα θετικό στο νου τους. Η προσευχή που προσθέθηκε και του να σκεφτόμαστε κάτι θετικό και το μέτρημα του πόσο έντονο είναι το πρόβλημα στην αρχή και όλα αυτά προσθέθηκαν μετά. Ότι είχαν απίστευτα αποτελέσματα μόνο και μόνο από την ενεργειακή επίδραση στον εγκέφαλο, στον νοτίο μυαλό, στην απόφυση υποθάλμας. Και η θεωρία πίσω από αυτό είναι ότι θεραπεύοντας οι κυταρικές μνήμες, ότι κάθε κύτταρο κρατάει τη μνήμη όλων των εμπειριών μας και επηρεάζεται από αυτό. Και η λειτουργία του κυτάρου έχει 2 λειτουργίες στο κύτταρο. Όταν νιώθει κίνδυνο και όταν νιώθει ασφάλεια. Εμείς, αν αυτή τη στιγμή πέφτουνε βόμβες γύρω μας, θα σκουπίσουμε τη μοκέτα. Θα μαζέψουμε τα πράγματα να τα βάλουμε στις θέσεις τους. Θα πλένουμε τα πιάτα. Όχι. Αυτά τα κάνουμε όταν νιώθουμε ασφάλεια. Εντάξει, αν μπαίνει ο κλέφτης στο σπίτι θα πλένουμε τα πιάτα. Τότε τα κύτταρα όταν νιώθουν ότι υπάρχει κίνδυνο και νιώθουν ότι υπάρχει κίνδυνο επειδή υπάρχουν μνήμες κινδύνων και όχι επειδή υπάρχει κίνδυνος, έχουν γραφτεί το αίσθημα του κινδύνου από το παρελθόν, δεν λειτουργούν για την αυτοσυντήρηση. Αλλά μένουν στην κατάσταση της επιφυλακής και έτσι φθύρονται. Δεν ασχολούνται με την αυτοθεραπεία, δεν ασχολούνται με την αποβολή άχρηστων ουσιών και είναι σε μια κατάσταση έντασης. Και όλοι έχουμε αυτές τις σκεπτομορφές του κινδύνου μέσα μας, για την αξία μας, για την ασφάλεια μας, για την ελευθερία μας, για την ευτυχία μας. Και αυτές οι μνήμες καθορίζουν τη λειτουργία των κυττάρων μας. Και τότε αρχίζουν να σπάνε οι αρρώστιες στο αδύναμο σημείο. Το αδύναμο σημείο για μερικούς είναι το έντερό τους. Για άλλους είναι το στομάχι τους. Για άλλους είναι το ενδοκρινικό σύστημα. Για άλλους είναι το κεφάλι. Για άλλους είναι η μέση τους. Ο αυχένας τους. Και αυτή η ένταση κάποια στιγμή συσσωρεύεται, ξεσπάει εκεί και δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Αλλά αυτή η ταραχή των κυττάρων δεν δημιουργεί μόνο την σωματική κατάσταση, αλλά λειτουργούν και καθρεφτίζονται στις σχέσεις μας, στα οικονομικά μας, στα αποτελέσματα των προσπάθειών μας. Τότε ο στόχος του θεραπευτικού κώδικα είναι να ηρεμήσουμε, να απελευθερώσουμε και να θεραπεύσουμε όλες τις κυταρικές μνήμες που εμποδίζουν την σωστή λειτουργία των κυττάρων και που αυτές οι μνήμες καθρεφτίζονται στην ζωή, δημιουργώντας και τις συνθήκες της ζωής μας, αλλά και που ερμηνεύουν τις καταστάσεις της ζωής, όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα, θέλουμε να κάνουμε τον θεραπευτικό κώδικα για όποιες περιπτώσεις
όλες τις αρρώστιες βέβαια, ή όλα τα σωματικά προβλήματα, αλλά ή όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα από τα οποία θέλουμε να απελευθερωθούμε και από όποια εμπόδια υπάρχουν μέσα μας προς την πραγμάτευση των στόχων. Τώρα, για περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν ολόκληρες ομιλίες στο ίντερνετ, υπάρχει το βιβλίο και υπάρχει ένα σεμινάριο που έχει γίνει σε τρεις ενότητες. Το βασικό σεμινάριο που είναι 6 DVD ή 6 links στο ίντερνετ, που είναι το γενικό κώδικα, το κώδικα για την αυτοπαραδοχή, για την ασφάλεια, για την ελευθερία και για την αυτοσυγχώρεση. Όλα αυτά υπάρχουν στο CD όμως. Αν πάρετε το CD, το 101, έχει την άσκηση του κώδικα για όλα αυτά. Φαίνεται στο νου σας ένα εμπόδιο στην αυτοπαραδοχή. Κάντε το κώδικα για αυτό. Για την ασφάλεια. Κάντε το κώδικα για την ασφάλεια. Καταλαβαίνετε. Η δεύτερη ενότητα είναι άλλα 11 μαθήματα για τις αρετές. Το κώδικα για την αγάπη, για την ταπεινοφροσύνη, για την ειλικρίνεια, για την αλήθεια, ανάλογα με πόσο βαθιά θέλετε να πάτε. Και η τρίτη ενότητα είναι για τα πρακτικά θέματα της ζωής μας, τις σχέσεις μας, την υγεία μας, τα οικονομικά μας, την πνευματικότητά μας. Αλλά υπάρχουν τρεις ενότητες. Το πρώτο νομίζω χρειάζονται όλοι. Και οι ασκήσεις για το πρώτο βρίσκονται σε αυτό το ένα απλό CD και μπορείτε να το κάνετε από εκεί. Για το υπόλοιπο ή θα πρέπει να πάρετε τα DVD, είναι 5 ευρώ το ένα, ή τα links που είναι μόνο 2 ευρώ το ένα, για 10 ευρώ μπορεί να έχετε τα πρώτα 6 μαθήματα με τον τρόπο αυτό. Τώρα, ας το κάνουμε τον κώδικα τώρα, γυρίστε στην σελίδα και βλέπουμε εδώ δεξιά, μάλλον ας αρχίσουμε από κάτω αριστερά, κάτω από τον πίνακα αυτό με χαμηλή μπαταρία. Θα το κλείσεις, δεν γράφει άλλο. Δεν νομίζω να γράφει. Έχει σταματήσει. Εφαρμογή του θεραπευτικού κώδικα για θέματα υγείας, σχέσεων και επιτυχίας. 1. Είμαστε κάτω δεξιά. Εντόπισε το θέμα που σε αποσχολεί. Αξιολόγησε τα συναισθήματά σου σχετικά με το θέμα αυτό από 0 ως 10. Εντάξει. Θυμήσου αριστερά κάτω. Όταν λέω δεξιά εννοώ αριστερά. Έχω πάθει Αλτσάιμερ το λέω τέσσερα. Ξέρω τι γίνεται. Όλο λέω λάθος. Με αγαπάτε αν λέω λάθος. Εντάξει, τότε τόσο εύκολο δεν είναι. τόσο απλό. Θυμήσω ανάλογες στιγμές όπου ένιωσες παρόμοια συναισθήματα. Τώρα θυμόμαστε οι στιγμές του παρελθόν, όσο πιο παλιά μπορούμε να σκεφτούμε, εντάξει, όπου νιώσουμε ίδιο συνέστημα. Τώρα το παρόμοιο συνέστημα δεν σημαίνει παρόμοιο γεγονός, παρόλο που μπορεί να είναι και παρόμοιο γεγονός. Αλλά μπορεί να είναι άλλο ερέθισμα, αλλά νιώσαμε το ίδιο συνέστημα. Okay. Σας επιθυμίζω, μην έχετε άγχος για αυτό, γιατί όταν πρώτο κάνανε το θεραπευτικό κώδικα και θεραπεύτηκαν από πολύ σοβαρά πράγματα, δεν κάνανε καν αυτό. Ότι είναι χρήσιμο, είναι χρήσιμο. Αλλά μην έχετε άγχος, δεν έχω βρει το γεγονός, δεν ξέρω ποιο είναι το συνέστημα. Μη σας αποσχολεί αυτό. Εντάξει. Αυτό που λειτουργεί είναι η ενέργεια που δίνουμε στις αδένες αυτές. Εντάξει, και σε αυτά τα ενεργειακά κέντρα. Αν μπορείτε να το βρείτε, ακόμα καλύτερο. Εντάξει. Επέλεξε το πιο παλιό ή το πιο έντονο συναίσθημα και αξιολόγησε το από 0 ως 10. Τώρα έχουμε δύο αξιολογήσεις τώρα. Πώς νιώθω τώρα για το γεγονός που έχω επιλέξει και πώς ένιωσα στο παρελθόν. Εντάξει, έχουμε δύο εξελίξεις. Τώρα, αν δουλεύουμε ένα σωματικό πρόβλημα, η πρόταση του Λόιντ είναι να δουλέψετε το συναίσθημα που νιώθετε για το πρόβλημα αυτό.
είναι αυτό που είπα νωρίτερα το EFT. Τι νιώθετε για τη μέση σας που πονάει, για το κεφάλι σας ή το πρόβλημα στο αίμα σας, ό,τι μπορεί να είναι. Όμως υπάρχει μια δεύτερη πιθανότητα. Ο Λόιντ λέει αυτό επειδή το βιβλίο του απευθύνεται στους ανθρώπους που δεν κάνουν αυτογνωσία. Και είναι μια λύση. Δεν δουλεύω το πρόβλημα, δουλεύω το συναίσθημα για το πρόβλημα. Δεν δουλεύουμε ποτέ σωματικά προβλήματα. Δουλεύουμε το συναίσθημα που έχω για το πρόβλημα. Αλλά για εσάς που κάνετε αυτογνωσία υπάρχει μια άλλη επιλογή. Να βρείτε τα συναισθήματα που δημιουργούν το πρόβλημα. Ότι το στομάχι μου είναι ενσωματωμένο άγχος. Καταλαβαίνετε. Τα χέρια μου είναι θυμός. Το κεφάλι μου είναι, καταλαβαίνετε. Τότε αν μπορείτε να βρείτε το συναίσθημα που δημιουργεί το πρόβλημα, κάντε το θεραπευτικό κώδικα για αυτό και θυμηθείτε τις φορές στο παρελθόν που έχετε νιώσει έτσι. Αν κάνετε το κώδικα για κάποιο συναίσθημα, τότε εντάξει, για το συναίσθημα αυτό και για την φορά στο παρελθόν που ένιωσε το συναίσθημα αυτό. Ή το πιο παλιό ή το πιο έντονο. Εντάξει. Okay. Πες την προσευχή της ευγνωμοσύνης για την θεραπεία ή την επικοινωνία με το υποσυνείδητο. Τώρα υπάρχει δύο πιθανότητες εδώ και μπορεί να κάνετε και τα δύο, μπορεί να κάνετε μόνο το ένα, μπορεί να κάνετε κανένα. Επιλαμβάνω, στην αρχή δεν κάνετε τίποτα από αυτά και είχανε τις θεραπείες. Μία προσευχή όμως, μία επικοινωνία με το υποσυνείδητο μόνο μπορεί να βοηθήσει. Δεν θα εμποδίζει, θα βοηθήσει σίγουρα. Αν έχετε όμως μία αντίσταση προς να κάνετε αυτό, μην το κάνετε. Εντάξει. Η προσευχή τι είναι. Θεέ μου, σε ευχαριστώ που ανοίγεις και θεραπεύεις με το φως, την αγάπη και την παντοδύναμη θεραπευτική σου ενέργεια όλες τις γνωστές και άγνωστες, σημαντική λέξη εδώ, άγνωστες, γιατί οι περισσότερες είναι άγνωστες. Αρνητικές εικόνες, λαθασμένες πεπαιθήσεις, καταστροφικές κυταρικές μνήμες, ενεργειακά εμπόδια και κάθε τι άλλο που συσχετίζεται με, και εδώ θα βάλετε το πρόβλημά σας. Εντάξει. Αν έχετε μια αντίσταση προς την λέξη Θεό ή την προσευχή, υπάρχει εναλλακτική λύση, επικοινωνία με το υποσυνείδητο. Αγαπημένο μου υποσυνείδητο, εσωτερικό παιδί και κύτταρα του σώματός μου, σας αγαπάω και σας βεβαιώνω ότι είναι εντελώς ασφαλές να αφήσουμε όλες τις γνωστές και άγνωστες, τραυματικές και λαθασμένες μνήμες, εικόνες και πεπαιθήσεις και να βιώσουμε, τι θέλετε να βιώσετε, ηρεμία, ευτυχία, αγάπη, γιατί υπάρχουν υποσυνείδητες αντιστάσεις προς αυτά, προς το να βιώσουμε ασφάλεια, ευτυχία, αγάπη, εντάξει. Okay, τότε ή κάνουμε το ένα, ή κάνουμε το άλλο, ή κάνουμε και τα δύο, ή δεν κάνουμε κανένα. Εκεί σας επιλογή. Εντάξει. Είμαστε φιλελεύθεροι στην αρμονική. Σας αφήνω να κάνετε ό,τι θέλετε. 6. Μετά κάνουμε την διαδικασία περνώντας 3 φορές από τα 4 σημεία για 30-40 δευτερόλεπτα σε κάθε σημείο. Καθώς συγκεντρωνόμαστε στο φως και στην αγάπη που θεραπεύουν τα πάντα μέσα μας ή στην αλήθεια που επιλέγουμε ή στην επικοινωνία με το υποσυνείδητο. Τότε τι θα κάνετε αυτή την ώρα είναι δική σας επιλογή. Που να νιώθετε φως, να νιώθετε ηρεμία, να φέρετε κάποιες αλήθειες, να φέρετε μια ψυχωτική ερώτηση ή με τις αλήθειες ή όχι. Έχετε όλες αυτές τις πιθανότητες. Μείνε όσο θέλεις με τα χέρια, μετά, αφού τελειώνουμε αυτό, βάζουμε τα χέρια μας στην καρδιά και απολαύσουμε την θεραπευτική ενέργεια που ανοίγει και θεραπεύει όλες τις κυταρικές μνήμες που εμποδίζουν μέχρι τώρα την υγεία, ευτυχία, ηρεμία, αρμονία μέσα μας. Στο τέλος αξιολογούμε πάλι την ένταση για το θέμα αυτό. Και εμείς προτείνουμε να κάνετε αυτό αρκετές φορές την ημέρα. Εγώ το ξεκινάω τη μέρα μου με αυτό. Κάνω το EFT
και κάνω αυτό. Καμία φορά για κάποιο θέμα, περισσότερες φορές απλώς πάρει ό,τι δεν χρησιμεύει πια. Ό,τι δεν χρησιμεύει, ό,τι με εμποδίζει να βιώσω την αληθινή μου φύση και να βοηθήσω άλλους να βιώσουν δική τους αληθινή φύση. Εντάξει. Αν έχετε κάποια θέματα, επιλέξτε τα θέματά σας. Εντάξει. Τώρα, τι χρειαζόμαστε τώρα. Ένα θέμα που θέλετε να θεραπεύσετε, μπορεί να είναι σημαντικό, σωματικό, μπορεί να είναι συναισθηματικό και θα σας καθοδηγήσω στην άσκηση. Ερωτήσεις στο τέλος. Okay. Καθίστε ίσια. Κλείστε τα μάτια σας. Πάρτε μερικές πιο βαθιές αναπνοές. Οι συντονιστές στην αρχή παρακαλώ να γυρίστε να δείτε αν πιάνουν τις σωστές θέσεις. Αν τα χέρια είναι σωστά. Πάρτε μερικές αναπνοές και συντονιστείτε με το θέμα που θέλετε να δουλέψετε. Συγκεντρωθείτε στο θέμα με τον οποίο θέλετε να εργαστείτε. Και καθώς εστιάζεστε σε αυτό, συνειδητοποιήστε τι νιώθετε. Και πόσο έντονο είναι αυτό που νιώθετε. Από 0 ως 10. Και γυρίστε πίσω, προτιμότερο, στα παιδικά σας χρόνια και θυμηθείτε φορές που νιώσετε όμοια, που να είναι εντελώς άλλο ερέθισμα, αλλά που νιώσετε όμοιο συνέστημα. Στο παρελθόν. Και επιλέξτε το πιο παλιό ή το πιο έντονο. Και συνειδητοποιήστε τι νιώσετε τότε και πόσο σε αυτή την παιδική εμπειρία. Θεέ μας, σε ευχαριστούμε που με το φως, την αγάπη και την απεριόριστη θεραπευτική δύναμη ανοίγεις και θεραπεύεις όλες τις γνωστές και άγνωστες κυταρικές μνήμες, λαθασμένες πεπιθήσεις, ενεργειακές συνήθειες και κάθε τι άλλο που εμποδίζει την ηρεμία, την ευτυχία και την αγάπη μας ιδιαίτερα σε σχέση με το θέμα που έχουμε επιλέξει. Αγαπημένα υποσυνείδητο, εσωτερικό παιδί και κύτταρα του σώματός μου, σας αγαπώ και σας βεβαιώνω ότι είναι εντελώς ασφαλές και σωστό να αφήσουμε κάθε κυταρική μνήμη, κάθε λαθασμένη πεποίθηση
και κάθε ενεργειακή συνήθεια που εμποδίζει το βίωμα του αληθινού μας αυτού και να βιώσουμε ηρεμία, ευτυχία και αγάπη. Φέρτε τώρα τα δάκτυλα προς την γέφυρα της μύτης, περίπου 2-3 πόντους από εκεί. Να είστε ήρεμοι, νιώστε την ενέργεια που περνάει μέσα στον εγκέφαλο, μέσα στην απόφαση και υποθάλμος, και δημιουργεί ηρεμία, ασφάλεια. Τώρα φέρτε τα δάκτυλα προς το λαιμό, νιώστε την ενέργεια να περνάει μέσα εκεί. Φέρτε όποια αλήθεια θέλετε, όποια σκέψη σας βοηθάει να νιώθετε ασφάλεια, να νιώθετε αξία, ελευθερία ή ευτυχία. Κάτω από τα αυτιά, στην κλείδωση του σαγωνιού, η ενέργεια ρέει μέσα εκεί και από τα δάκτυλα, αλλά και από τις παλάμες, στο νότιο μυαλό, δημιουργώντας ηρεμία, υγεία, στους κροτάφους πάνω από τα αυτιά. Η ενέργεια ρέει στο κέντρο του εγκεφάλου, φέρνοντας ηρεμία, αρμονία στο ενδοκρινικό και νευρικό σύστημα. Δεύτερος κύκλος στην γέφυρα της μύτης, η ενέργεια ρέει από τις παλάμες και από τα δάκτυλα, φέρνοντας ηρεμία μέσα στον εγκέφαλο, μπορείτε να σκεφτείτε κάτι που σας ηρεμεί. Τώρα στο λαιμό, νιώστε την αξία σας,
δεδομένη. Αμετάκριτη. Νιώστε την αθότητά σας, την αξία σας, τώρα στην κλείδωση του σαγωνιού. Ίσως να νιώθετε φως ή ηρεμία. Όλα είναι καλά, όπως πρέπει. Στους κροτάφους νιώστε την αίσθηση του φωτός μέσα στο κρανίο, μέσα στο νου σας. Στην γέφυρα της μύτης κάναμε το τρίτο γύρο τώρα. Δεχόμαστε να νιώθουμε ηρεμία, ασφάλεια. Στο λαιμό γαλήνη, ασφάλεια. Και νιώθαμε και την αξία μας, εσωτερική, δεδομένη. Το σαγόνι στους κροτάφους. Τώρα φέρετε τα χέρια στο στήθος και μείνετε εκεί για λίγο και βιώστε αυτή την θέση της φροντίδας του εαυτού σας, ότι αγαπάτε και φροντίζετε ενεργειακά τον εαυτό σας.
Φέρετε στο νου σας το θέμα που επιλέξετε και συνειδητοποιήστε τι νιώθετε τώρα και πόσο. Φέρετε στο νου σας το θέμα του παρελθόντος που επιλέξετε και δείτε τι νιώθετε τώρα και πόσο. Και συντονιστείτε με την δύναμη που υπάρχει μέσα σας. Νιώστε αυτή την δύναμη. Και συντονιστείτε με την αξία σας, αμετάκριτη, αδιαπραγμάτευτη, σαν έκφραση της Θείας Συνειδητότητας. Νιώστε την αξία σας μέσα σας, σαν μία ενέργεια, ένα φως, μία δόνηση, σταθερή. Και θα μετρήσω από 1 ως 5 για να ολοκληρώσουμε. 1, 2, 3, 4 και 5. Μπορείτε να χαλαρώσετε τα χέρια σας. Μία πολύ όμορφη μέθοδο, νομίζω μπορείτε να βιώσετε την επίδραση και πράγματι πολύ θεραπευτική, όπως και το EFT, και για το σώμα αλλά και για τα συναισθήματα. Εντάξει. Εύχομαι να την αξιοποιήσετε. Ας σταματήσουμε 5 λεπτά εδώ και ας δούμε αν υπάρχουν ερωτήσεις μέχρι εδώ. Κάτι που θέλετε να ρωτήσετε. Ναι, Δάφνη. Προτείνετε δηλαδή στο ξεκίνημα της μέρας να αρχίσουμε με λίγη αυτή, να κλείσουμε με τον κώδικα. Βεβαίως. Εγώ έχω βρει τον κώδικα πολύ βοηθητικό με τον ύπνο. Πολλές φορές ξυπνάω στις 4 το πρωί ή 3 ή 5 και αν κάνω τον κώδικα βοηθάει πάρα πολύ με τον ύπνο γιατί μας ηρεμεί. Βέβαια, κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό. Μερικοί μπορεί να ενεργοποιούνται από το κώδικα και να μην μπορούν να κοιμηθούν. Αλλά ούτε θα έλεγα ότι πρέπει να είναι το βράδυ. Θα μπορεί να το κάνετε μετά από το EFT το πρωί. Γενικά το EFT, το BSFF που δεν θα μάθετε σήμερα, είναι για να αφαιρέσουμε παλιά ενεργειακά σχήματα, συνήθειες ενεργειακές. Όπου η εξισορρόπηση και ο κώδικας είναι για την εγκατάσταση μιας νέας κατάστασης ή αντίληψης. Και έτσι πάει πολύ καλά και ο κώδικας και η εξισορρόπηση και οι εμψυχωτικές ερωτήσεις μετά από το EFT ή το BSFF. Καμιά άλλη ερώτηση, Δημήτρη. Το οποίο έχει καταγραφεί στα γονίδια σου από τις προηγούμενες ζωές.
γιατί με αυτή τη λογική ήταν μια καταγραφή και η εμπειρία αυτή καθ' αυτή τη προηγούμενη ζωή, την οποία να την αισθανθώ στα γονίδια μου και να πιστώ ότι θα ξαναζήσω. Επομένω, θα έχουμε να κάνουμε τον κύκλο. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Δεν είμαι σίγουρο αν κατάλαβα το ερώτημα. Γιατί δεν θυμόμαστε την εμπειρία που έχει δημιουργήσει αυτά. Υπάρχει, αλλά δεν έχουμε πρόσβαση ακόμα, γιατί δεν αντέχουμε, αφού δεν έχουμε πρόσβαση σε πράγματα που έγιναν 5 χρονών και 3 χρονών και 8 χρονών και μερικοί άνθρωποι, αν έχουν μια τραυματική εμπειρία και 15 χρονών, μια σεξουαλική παρενόχληση και τέτοια από κάποιες συνήθειες, ούτε αυτό θυμούνται. Ότι κλείνουμε όλα αυτά για να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Φανταστείτε να θυμηθείτε όλους τους θανάτους σας, όλες τις φορές που έχετε σκοτώσει, όλες τις φορές που σας έχουν σκοτώσει οι άλλοι. Δεν αντέχομαι τις τραυματικές εμπειρίες αυτής της ζωής και ταχώνομαι μέσα. Το ίδιο με τις προηγούμενες. Οι μήτρες υπάρχουν όμως, γιατί να υπάρχουν. Εκεί είναι, ναι. Απλώς δεν τα θυμόμαστε. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι βάζω το σκληρότημα, το οποίο το τροποποιήσει και το κάνω, γιατί να αισθάνομαι, για παράδειγμα, τόσο ασφαλής ή την αξία μου κλπ. Όχι, όχι για, να, γιατί αισθάνομαι. Τόσο ασφαλής, ναι. 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 Εγώ ρωτάω άλλη ερώτηση. Γιατί νιώθω ασφάλεια. Μένω με αυτή την ερώτηση. Έτσι. Ναι. Γιατί να μην νιώθω ασφάλεια. Είναι η απάντηση σε αυτό. Το ποτήρι μπορεί να το δω μισό γεμάτο και μισό άδειο. Γενικά ζούμε σε μια στατιστικά ασφαλές περιβάλλον. Δεν πέφτουν βόμβες, οι άνθρωποι έχουν να φάνε, σχεδόν όλοι, εντάξει. Έχουμε σπίτι, έχουμε ρούχα. Εντάξει, τα πρόβλημα μπορεί να συμβαίνουν, αλλά γενικά είμαστε ασφαλείς. Άλλη ερώτηση, ναι. Θέλω να ρωτήσω και οι ιδανικές μνήμες και οι πεπιθήσεις. Είναι, Οι πεπιθήσεις ελέγχονται από τις κυταρικές μνήμες. Οι πεπιθήσεις δημιουργούνται από εμπειρίες. Απλώς μερικές εμπειρίες που έχουν δημιουργήσει πεπιθήσεις μας δεν τις θυμόμαστε. Καταλαβαίνεις. Ότι αυτά θα ορίζουν και καθώς αλλάζουμε πεπιθήσεις, αυτό θα έχει μια επίδραση πάνω στα κύτταρά μας. Ναι, ήθελα να ρωτήσω και στο πρώτο σεμινάριο που κάναμε τη σωματική αρμονία, για ποιο λόγο κατά τη διάρκεια των ενασκήσεων, όπως και τότε που είχαμε κάνει τον διαλογισμό, αισθάνομαι μια φόρτιση, μια ένταση, μια ζέστη, μια συγκίνηση. Ναι. Είναι ο φόβος ότι βιώνω κάτι που δεν το έχω ξαναβιώσει? Δεν είναι απαραίτητο να είναι φόβος. Μπορεί να είναι, αλλά το αμφιβάλλω. Συνήθως όλα αυτά που βιώνουμε και το χασμωρητό και τα δάκρυα και καμία φορά τυνάγματα και ενεργειακά φαινόμενα, ζέστη, κρύο, είναι συμπτώματα της αλλαγής της ενεργειακής κατάστασης. Και όταν χαλαρώνουμε γίνεται πολύ χασμωρητό και τέτοια πράγματα. Τότε είναι ότι η ενέργεια κινείται και δημιουργεί αυτά τα φαινόμενα. Αν πιστεύουμε αυτό, ναι. Ναι. Και ξέρουμε ότι τα σώματα αυξομοιώνονται. Οι ψυχές αυξομοιώνονται. Κοίταξε, είναι μια ευαίσθητη ερώτηση, γιατί στο τέλος οι ψυχές δεν είναι ξεχωριστές. Όταν πας πίσω από την ψυχή, σε το λεγόμενο πνεύμα ή το θείο, υπάρχει μία συνειδητότητα που εκφράζεται προσωρινά σαν πολλές ψυχές. Τότε κανονικά η ξεχωριστότητα στις ψυχές δημιουργεί ένα δίλημα, πώς θα το μετρήσεις αυτό. Δεν μπορεί να απαντήσω αυτή την ερώτηση, γιατί στο τέλος όλα είναι μία συνδετότητα που εκφράζεται μέσα από όλα αυτά. Okay. Καμία άλλη για τις τεχνικές. Ναι.
μας έχουν πει ότι αυτή η τεχνική έχει αποτελέσματα, περιμένουμε ή πείθω μόνο τον εαυτό μου ότι είναι καλύτερο χωρίς να ισχύει στην πραγματικότητα. Ότι μπορεί ένα μέρος από το αποτέλεσμα των τεκτικών είναι αυτοποβολή. Αυτοποβολή δεν είναι αυτό που σε κάνει να αρρωσταίνεις και να γυρνάς και να φοβάσαι και να νιώθεις κίνδυνο. Ότι κάθε τι που κάνουμε είναι αυτοποβολή. Από αυτοποβολή αρρωσταίνουμε, νιώθουμε φόβο, νιώθουμε ανάξη. Είναι εμείς προβάλλουμε απάνω στον εαυτό μας αυτές τις λαθασμένες πεπαιθήσεις. Όμως, δεν πιστεύω ότι πιστεύω ότι 90% δεν είναι αυτοποβολή. Είναι η αλλαγή της ενεργικής κατάστασης. Καταλαβαίνεις. Γιατί όταν πρώτο κάνανε EFT, όταν πήγε μου σχάρι, όταν ανακάλυψε ο Ράτζο Κέλλαχαν ότι αν χτυπάει μια γυναίκα στο μάγκολο, θα απελευθερωθεί από το φόβο, δεν υπήρξε καμία τεχνική. Η γυναίκα αυτή φοβόταν το νερό, χτύπησε στο μάγολο και απελευθερώθηκε από το φόβο. Δεν μπορεί να είναι αυτοποβολή, γιατί για ένα χρόνο δούλευε ο ψυχίατρος με την γυναίκα, με ένα σωρό τεχνικές και δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Η γυναίκα του Λόιτ που έκανε αυτές τις τεχνικές δεν μπορεί να κάνει αυτοποβολή, γιατί έχει κάνει για 12 χρόνια όλες τις τεχνικές που υπάρχουν. Και δεν θεραπεύτηκε η κατάθλιψή της. Το γεγονός ότι αυτές οι τεχνικές δουλεύουν σε ανθρώπους που η τεχνική δεν υπάρχει καν και δημιουργείται αυτό, με πείθει ότι δεν είναι θέμα αυτοποβολής. Okay. Τώρα θέλω να προχωρήσουμε. Πάτησε δύο φορές πάνω. Τώρα το θέμα του Ho'oponopono που είναι στην επόμενη σελίδα θα γίνει, έχει γίνει σε ένα άλλο σεμινάριο και υπάρχει ένα DVD γι' αυτό και υπάρχουν άφθονα πράγματα στο ίντερνετ από μένα και από άλλους και άρθρα στην ιστοσελίδα αλλά και σε αυτό το βιβλίο αντιμετωπίζοντας δύσκολες εποχές. Υπάρχει λεπτομερή εξήγηση του Ho'oponopono και στο θεραπεύοντα στο εσωτερικό παιδί. Οπότε έχετε πολλά που μπορείτε να διαβάσετε και να μάθετε αυτή την καταπληκτική μέθοδο που αν έχουμε χρόνο στο τέλος θα το συζητήσουμε. Αλλά επειδή υπάρχει ήδη σε ένα άλλο DVD θα το αφήσουμε για το τέλος. Σε αυτή την σελίδα όπως το βλέπετε όμως το 21 είναι ένα συνδυασμό από κώδικα και Ho'oponopono. Εντάξει, το ότι συνδυάζουμε δύο τεχνικές, καθώς κάνω το Ho'oponopono, μάλλον καθώς κάνω τον κώδικα, κάνω και Ho'oponopono. Καταλάβετε, δηλαδή το κώδικα το έχετε μάθει, το Ho'oponopono ή το ξέρετε ή θα το μάθετε. Και εδώ δείχνει ένα τρόπο ποιο κομμάτι του Ho'oponopono μπορείτε να περιλαμβάνετε σε κάθε θέση. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες παραλλαγές αυτό. Εκτός από αυτό όμως, στο CD με το κωδικό CD102 έχει εκεί τρεις φορές τον θεραπευτικό κώδικα με Ho'oponopono. Και μπορείτε να το μάθετε. Και να κάνετε Ho'oponopono για τον εαυτό σας, κάποιο πρόβλημα δικό σας, ή να κάνετε Ho'oponopono με θεραπευτικό κώδικα για το πρόβλημα κάποιου άλλου αγαπημένου άτομου. Okay. Τότε αυτός ο συνδυασμός του κώδικα με Ho'oponopono βρίσκεται στο CD102. Αμφιβάλλω αν θα είχαμε χρόνο σήμερα, αν έχουμε θα συζητήσουμε άλλο. Προχωράμε. Υπάρχει μία τεχνική που θέλω να κάνουμε γιατί δεν είναι στα άλλα DVD. Και είναι το TAT, το Tapas Acupressure Techniques. Στην σελίδα 22. Εντάξει. Το Tapas Acupressure Techniques έχει δημιουργηθεί από την ίδια την γυναίκα Tapas Fleming, που είναι η γυναίκα που βλέπετε αριστερά. Τώρα είναι ο αριστερά, δεν είναι ο δεξιά.
απάνω. Αυτή είναι η τάπας. Που έχει πάρει αυτή την θέση. Βλέπετε τα χέρια της έτσι. Okay. Είναι αυτή, είναι βελονίστρια. Βελονίστρια. Ναι. Και ξέρει ότι αυτή η θέση, κρατώντας αυτά τα δύο σημεία, δημιουργεί μια αυξημένη ροή ενέργειας στους μεσημβρινούς, όπως τα χτυπήματα που κάναμε νωρίτερα. Αλλά μπορεί να το κάνουμε και όπως η άλλη γυναίκα που είναι δεξιά, που βάζει τα χέρια της στο στήθος. Και αυτό μπορούμε να κάνουμε, που είναι συνήθως πιο εύκολο. Τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ροή ενέργειας, όπως με τις άλλες τεχνικές, την ώρα που περνάμε από 7 συνδυτά βήματα. Αυτά τα βήματα είναι να απελευθερωθούμε από οποιαδήποτε τραυματική εμπειρία. Μπορεί να είναι μια κακοποίηση, ένα βιασμό ή μια εμπειρία πολέμου, ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο, ό,τι είναι έντονη, ας πούμε, τραυματική εμπειρία. Εμείς το χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα στην αρμονική ζωή για την συγχώρεση. Το βρίσκουμε σαν μια πολύ κατάλληλη άσκηση για να συγχωρέσω κάποιον ή να συγχωρέσω τον εαυτό μου. Επίσης, αξιοποιείται για την απελευθέρωση από τροφικές αλλεργίες ή οποιαδήποτε αλλεργία. Γιατί στην αλλεργία και στις τροφικές αλλεργίες και τροφικές ευαισθησίες, το σώμα νομίζει ότι κάτι είναι απειλή όταν δεν είναι απειλή. Και νομίζω ότι η σκόνη είναι απειλή και η τρίχα της γάτας είναι απειλή και γλουτένη είναι απειλή και τα πάντα. Εντάξει, ότι αυτή είναι απειλή. Και το ερμηνεύει έτσι και αντιδράει αρνητικά, σαν είναι απειλή. Και δημιουργεί συμπτώματα αλλεργίας. Αυτό όμως που εμείς θέλουμε πιο πολύ να αξιοποιήσουμε είναι να συγχωρέσουμε κάποιον για κάτι που μας έχει κάνει και εμείς έχουμε αρνητικά συναισθήματα προς τον άνθρωπο αυτό, ή να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας για κάτι που έχουμε κάνει ή δεν έχουμε κάνει εμείς. Εντάξει. Τώρα, ποια είναι αυτά τα 7 βήματα? Αφού παίρνουμε την θέση αυτή ή παίρνουμε την θέση αυτή και μάλιστα στην διάρκεια, αν κουράζονται τα χέρια σας, μπορεί να αλλάξετε θέσεις από μία στην άλλη. Το πρώτο βήμα είναι να φέρω στο νου μου, σήμερα θα το κάνουμε για να συγχωρέσουμε κάποιον άλλον. Αυτό βρίσκεται στο CD 11 στις χαλαρώσεις. Το CD για να συγχωρέσετε τον εαυτό σας είναι το CD 28. 28 για την αυτοσυγχώρεση, που είναι η επόμενη σελίδα στα χαρτιά σας για την αυτοσυγχώρεση, που δεν θα προλάβαμε σήμερα, και το 11 για να συγχωρέσετε κάποιον άλλο. Φέρνω στο νου μου, σήμερα θα φέρουμε στο νου μας κάποιος που έχει κάνει κάτι που μας έχει στενοχωρήσει και θα τον σκεφτούμε και θα σκεφτούμε τι έχει κάνει και τι νιώθουμε για αυτό που έχει κάνει. Εντάξει. Και θα μείνουμε εκεί περίπου 4 λεπτά. Μερικές φορές, αφού είμαστε εκεί, κάνουμε και μέθοδο Σεντόνα αυτή την ώρα. Πόσοι ξέρετε τη μέθοδο Σεντόνα? Πόσοι δεν ξέρετε? Θα το μάθετε από ένα άλλο μάθημα. Okay. Μετά προχωράω στο δεύτερο στάδιο. Στο δεύτερο στάδιο θυμάμαι αυτό που έχει γίνει, αλλά φέρνω στο νου μου εναλλακτικές αντιλήψεις. Τι μπορεί να είναι μερικές εναλλακτικές αντιλήψεις? Κοιτάξτε δεξιά, εννοώ δεξιά, εντάξει. Κάτω από τις εικόνες λέει 2, στάδιο 2. Πιθανές θετικές σκέψεις για στάδιο 2. Α. Ο άλλος έχει άγνοια, πνευματική άγνοια και είναι θύμα των προγραμματισμών του, φόβων, ανεγκών, προσκολήσεων και παιδικών εμπειριών. Β. Η αξία μου είναι αμετάβλητη εφόσον είμαι η έκφραση της θείας ενδυτότητας. Αξίζω την αγάπη και το σεβασμό ανεξάρτητα από το τι λέει ή κάνει ο άλλος. Γ. Είμαι ασφαλής.
ό,τι και να κάνει ο άλλος. Δέλτα, το γεγονός αυτό είναι παρελθόν και δεν υπάρχει πια. Είμαι ασφαλής. Έψιλον, η εμπειρία αυτή δεν είναι τυχαία. Έχω επιλέξει σαν ψυχή πριν γεννηθώ να μάθω μέσα από αυτή την εμπειρία. Σίγμα τάφ. Η ζωή μου δίνει μόνο αυτό ό,τι χρειάζομαι για την διαδικασία της εξέλιξής μου. Δεν είχε αυτό. Κάπου επέλεξε αυτή την εμπειρία για την εξέλιξη. Προσέξτε, για την πιθανότητα της εξέλιξης. Αν θα αξιοποιήσω κάτι για την εξέλιξη, όχι για την ελεύθερη βούληση. Ότι επέλεξε την εμπειρία αυτή, ότι είναι καρμικό, η επιλογή της ψυχής για μένα είναι δεδομένο. Αλλά εγώ μπορώ να μην πάρω κανένα μάθημα και να μένω πικραμένος και θυμωμένος και να νιώθω θύμα ή μπορώ να αξιοποιήσω την εμπειρία για την εξέλιξή μου. Αυτό δεν είμαστε υποχρεωμένοι να εξελικτούμε. Αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Ζήτα, έχω την δύναμη να αντιμετωπίσω και να ξεπεράσω οτιδήποτε μου δίνει η ζωή. Ήτα, αυτή η εμπειρία με έχει κάνει δυνατότερο και σοφότερο, καλύτερο με τους ακόλουθους τρόπους. Ο άλλος ήταν κάποτε 5 χρονών και προγραμματίστηκε από τις παιδικές εμπειρίες του. Ιώτα, το συμβάν, ο Θεός, έχει επιτρέψει να συμβεί αυτό για κάποιο λόγο. Και είμαι τώρα ικανός να αυτοπροστατευτώ. Δεν είμαι πια παιδί. Σε κάποιο άλλο μάθημα θα ακούσετε για τα εμπόδια της συγχώρεσης. Δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Σήμερα πώς θα κάναμε την τεχνική. Αλλά στο δεύτερο μέρος της άσκησης φέρνω αυτό που έχει κάνει ο άλλος και φέρνω στο νου μου εναλλακτικές αντιλήψεις. Αυτές ή κάτι άλλο. Τρίτο στάδιο. Νιώθω ότι απλώνεται μέσα μου μία ενέργεια ή ένα φως που διελύει τις αιτίες της εμπειρίας. Τι είναι οι αιτίες της εμπειρίας. Τώρα, οι αιτίες της εμπειρίας έχω πει στην αρχή σήμερα. Κάρμα, επιλογή ψυχής, και καθρέφτισμα του εσωτερικού μου κόσμου. Αν δέχομαι την ευθύνη της δημιουργίας της πραγματικότητάς μου, χρειάζομαι να δεχτώ την ευθύνη, όχι το φταίξιμο. Δεν υπάρχει φταίξιμο. Αλλά για κάποιο λόγο ή τρόπο δημιούργησε την εμπειρία αυτή. Είμαι κάρμα, είμαι επιλογές μου σαν ψυχή ή αυτή τη στιγμή μου καθρεφτίζουν οι άλλοι πεπαιθήσεις που είναι προγραμματισμένα μέσα μου. Θέλω να πάρω αυτή την ευθύνη. Και στο τρίτο σημείο τι κάνω, λέω να διαλυθούν όλα αυτά. Να διαλύονται κάθε καρμική επίδεση, κάθε επιλογή και κάθε τι που υπάρχει μέσα μου που μπορεί να ξαναέλξει μια τέτοια εμπειρία είτε από τον άνθρωπο αυτό είτε από κάποιον άλλον. Δηλαδή δέχομαι την απελευθέρωση από ό,τι υπάρχει μέσα μου και τον όμοιο με το Ho'oponopono, που μπορεί να ξανά έλξει μια τέτοια εμπειρία. Τέταρτο στάδιο. Δέχομαι πάλι ένα φως ή μια ενέργεια που διελύει όλες τις επιρροές της εμπειρίας. Γιατί μπορώ να συγχωρέσω κάποιον, αλλά να μην απελευθερωθώ από το φόβο που έχω λόγω της εμπειρίας. Τον έχω συγχωρέσει, αλλά έχω μείνει με το φόβο. Μπορεί να συγχωρέσω κάποιον που με απέρριψε, αυτό δεν σημαίνει ότι θεραπεύτηκε η επίδραση στην αυτοεικόνα μου. Δεν θέλω μόνο να συγχωρέσω, θέλω να απελευθερωθώ από κάθε αρνητική επίδραση της εμπειρίας απάνω μου, στο πώς βλέπω τον εαυτό μου, πώς βλέπω τους ανθρώπους, τους άντρες, τις γυναίκες, την εξουσία, το χρήμα, ό,τι υπάρχει στην ζωή μας. Ότι θέλω να απελευθερωθώ από κάθε αρνητική επίδραση αυτής της εμπειρίας. Αυτό πάει πέρα από την συγχώρηση. Δεν να καθαρίζω από την εμπειρία αυτή. Στο πέμπτο στάδιο ταυτίζομαι με τον δράστη.
Σε αυτή την άσκηση ο άλλος είναι ο δράστης. Όταν κάναμε αυτοσυγχώρηση, εμείς είμαστε ο δράστης. Εντάξει. Και προσπαθώ να μπαίνω στον κόσμο του. Τι ένιωθα αυτή την ώρα. Τι συναισθήματα, ποιους φόβους, ποιες προσκολήσεις, ποια παιδικά βιώματα οδηγήσανε τον άνθρωπο αυτό σε αυτή την συμπεριφορά που με στενοχώρησε. Και έτσι θέλω να μπω λίγο μέσα στο βίωμα του άλλου και ιδιαίτερα το βίωμα του άλλου την ώρα που συμπεριφερόταν έτσι ή μόλις πριν άρχισε να συμπεριφέρεται έτσι. Και να βιώσω το φόβο του, τη σύγχυσή του, το θόλωμα του μυαλού του και ό,τι γινόταν μέσα του. Το έκτο στάδιο είναι ότι τώρα που έχω κάνει όλα αυτά, καλλιεργώ κατανόηση, ίσως συγχώρεση, ίσως αγάπη για τον άλλον. Εντάξει, αυτό για το είναι μια άσκηση συγχώρεσης. Και τελευταίο στάδιο, βιώνω συγχώρεση και αγάπη για μένα, γιατί κάπου στο υποσυνείδητο μπορώ να νιώθω μια ευθύνη και εγώ. Αν όχι ότι τον προκάλεσε ή κάτι έκανε εγώ που μπορεί να συμμετέχει στη συμπεριφορά του άλλου, μπορεί να τα έχω βάλει με τον εαυτό μου ότι επέτρεψε τον άλλο να κάνει έτσι. Που το δέχτηκα και δεν προστάτευσε τον εαυτό μου. Και έτσι χρειάζομαι στο τελευταίο στάδιο να συγχωρώ και τον εαυτό μου. Είναι 7 βήματα. Τώρα ξέρω ότι είστε κουρασμένοι, είναι φυσικό να είστε κουρασμένοι, αλλά ας το κάνουμε αυτό τώρα, θα το ξέρετε, τα CD υπάρχουν και αν κοιμηθείτε τώρα θα ξέρετε ότι το CD υπάρχει και θα το κάνετε στο σπίτι σας. Εντάξει, okay. Συγγνώμη αν σας κουράζω, αλλά είναι για δικό σας καλό. Δεν σας είπαν οι γονείς, για δικό σας καλό το κάνω. Για δικό σας καλό το κάνω. Θέλω να το ξέρετε. Okay. Okay. Δύο φορές. Okay. Τώρα, να μην κάνουμε αυτό τώρα, δεν έχουμε και χώρο και όλα. Απλώς θα καθίστε έτσι ή θα καθίστε έτσι. Το δεξί χέρι είναι μπροστά, το αριστερό είναι από κάτω. Ή τα χέρια έτσι και μέσα στην διάρκεια μπορεί να αλλάξετε αν κουραστείτε. Ακουμπάνε τα χέρια. Ακουμπάνε. Οκ. Είναι στον αυχένα ή στο πισωμένο. Εκεί που ενώνεται ο αυχένας με το κρανίο. Οκ. Πάμε. Είναι ανοιχτό. Οκ. Καθίστε ίσια. Κλείστε τα μάτια σας. Πάρτε μερικές πιο βαθιές αναπνοές. Πάτε τα χέρια σας στην θέση για να αυξήσει η κυκλοφορία ενέργειας ή στο μέτωπο και αυχένα ή στο στήθος. Φέρετε στο νου σας έναν άνθρωπο που κάποτε, είτε πολύ παλιά είτε πρόσφατα, έκανε κάτι που σας στενοχώρησε. Συγκεντρωθείτε στο γεγονός αυτό. Αν έγινε πολλές φορές, επιλέξτε μία συγκεκριμένη περίπτωση. Θυμηθείτε λεπτομέρειες. Ακριβώς που ήσασταν, τι έγινε, ακριβώς. Τι ακριβώς έγινε, ποιος άλλος ήταν εκεί. Και συντονιστείτε με τα συναισθήματα που είχατε σε αυτή την εμπειρία. Νιώστε τα συναισθήματά σας.
και δεκτείτε τα συναισθήματά σας. Δεκτείτε αυτό που νιώθετε. Είναι εντάξει να νιώθετε έτσι. Και δεκτείτε τον εαυτό σας νιώθοντας έτσι. Τώρα νιώστε τα χέρια σας στο σώμα σας και νιώστε την ενέργεια που ρέει μεταξύ των χεριών και του σώματος. Τώρα προχωράμε στο δεύτερο στάδιο. Φέρετε πάλι το ίδιο γεγονός στο νου σας, τον ίδιο άνθρωπο και αυτό που έκανε. Όμως τώρα φέρετε στο νου σας εναλλακτικές αντιλήψεις. Πώς αλλιώς μπορείτε να αντιληφθείτε. Καθώς θυμάστε αυτό που έγινε, θυμηθείτε ότι η ζωή πάντα σας δίνει εμπειρίες που είναι ευκαιρίες για εξέλιξη. Και ότι έχετε κάνει συμβάσεις ψυχής με ψυχές να σας δώσουν ευκαιρίες για εξέλιξη. Και σκεφτείτε για λίγο τι μαθήματα, πώς μπορείτε να δυναμώσετε μέσα από την εμπειρία αυτή. Πώς μπορείτε να κερδίσετε και τι μπορείτε να κερδίσετε. Συνειδητοποιήστε ότι η αξία σας είναι δεδομένη, σταθερή και αμετάκλητη. Και ότι είστε ασφαλείς. Και το παρελθόν δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει το γεγονός αυτό. Και ότι επιλέγετε την ευτυχία και όχι την πίκρα ή την στενοχώρια. Γιατί επιλέγω ευτυχία και όχι πίκρα. Τώρα πάλι νιώστε τα χέρια σας και το σώμα σας και νιώστε την ενέργεια και αν έχουν κουραστεί τα χέρια στην θέση μπορείτε να πάρετε την εναλλακτική θέση. Προχωρώντας στο τρίτο στάδιο καλωσορίζουμε, δεχόμαστε ένα φως που απλώνεται μέσα μας και διαλύει πιθανή, κάθε πιθανή αιτία που υπάρχει μέσα μας και κάθε τι που υπάρχει μέσα μας που μπορεί να ξαναέλξει μια τέτοια εμπειρία.
διαλύονται όλα τα στοιχεία μέσα μας. Κάθε φόβο, κάθε ανοχή, κάθε εγωισμός, κάθε προσκόλληση, κάθε συναίσθημα. Είμαστε ελεύθεροι από την ανάγκη της εμπειρίας αυτής. Είμαστε ελεύθεροι. Και προχωράμε στο τέταρτο στάδιο, όπου δεχόμαστε πάλι το φως, ενέργεια, που διελύει κάθε επιρροή της εμπειρίας αυτής επάνω μας, θεραπεύονται, διελύονται οι επιρροές. Κάθε επιρροή στο σώμα μας θεραπεύεται. Κάθε επιρροή στην εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας διαλύεται. Κάθε επιρροή που έχει δημιουργηθεί για το άλλο φύλο διαλύεται. Και κάθε επιρροή προς δικό μας φύλο και προς την εξουσία διαλύεται. Σε σχέση με το χρήμα, σε σχέση με το σεξ, με την ευτυχία, αφήνουμε όλες τις επιρροές να διαλύονται. Να νιώσετε πάλι τα χέρια σας και την ενεργειακή ροή. Στο πέμπτο στάδιο φέρνουμε τον άλλον στο νου και ταυτιζόμαστε μαζί του για να βιώσουμε την πραγματικότητά του, τα συναισθήματά του, ας βιώσουμε το εσωτερικό κόσμο του άλλου, ιδιαίτερα πριν συμπεριφέρεται έτσι. Ας κατανοήσουμε την κατάστασή του, τους φόβους και τις ανάγκες του. Προχωράμε στο έκτο στάδιο, όπου συνειδητοποιούμε ότι είχαμε κάνει μία σύμβαση ψυχής με τον άλλον να μας δώσει αυτό το ερέθισμα.
κατανοούμε και το εσωτερικό του κόσμου, τους προγραμματισμούς του, τον κατανοούμε. Και αν νιώθετε έτοιμοι, δοκιμάστε να τον συγχωρέσετε, να τον απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για δικά σας συναισθήματα και να δεχτείτε εσείς την ευθύνη για τα συναισθήματά σας. Δοκιμάστε να τον συγχωρέσετε. Και αν μπορείτε και αν θέλετε, δοκιμάστε να νιώθετε οι θετικά συναισθήματα και οι θετικές ευχές για τον άλλο. Και πάλι, αν μπορείτε και αν θέλετε, δοκιμάστε να τον αγκαλιάσετε νοηρά, σε μια αγκαλιά συμφιλίωσης και αγάπης. Και στο τελευταίο στάδιο, νιώστε την ίδια αγάπη για τον εαυτό σας. Αποδοχή και εξυγχώρηση για τον εαυτό σας και νιώθοντας αγάπη χωρίς όρους για τον εαυτό σας. Νιώστε αγάπη για τον εαυτό σας. Τώρα θα μετρήσω από 1 ως 5 για να γυρίσουμε στην εγρήγορση. 1, 2, 3, 4, 5. Μπορείτε να χαλαρώσετε, να συνέρχεστε. Αλλά βλέπετε ότι έχετε πολλά εργαλεία που μπορείτε να αξιοποιήσετε ανάλογα με την περίπτωση. Η του ευτή, η ευτή με επιλογές, άσκηση εξισορρόπηση στον ημισφαίριο του κεφάλου, οι εμψυχωτικές ερωτήσεις, το θεραπευτικό κώδικα, το TAT και άλλες ακόμα που δεν κάναμε σήμερα. Δυστυχώς υπάρχει αυτό το πρόβλημα που σας είπα, αν δεν τα κάνετε, δεν δουλεύουν. Εντάξει. Τότε, αν θέλετε να δουλεύουν, αναγκαστικά χρειαστείτε να τα κάνετε. Καμία ερώτηση.
μέχρι εδώ. Έχουμε άλλα. Έχουμε 20 λεπτά ακόμα. Μην ετοιμαστείτε να φύγετε ακόμα. Όχι, να παίξει. Έκανε stop. Αυτό σταμάτησε. Ναι, αυτό ναι. Οκ, καμία ερώτηση. Ναι. Θέλω να ρωτήσω πώς επιλέγουμε ποιες μεθόδους μπορούμε να κάνουμε. Γιατί είναι πάρα πολλές. Φαντάζομαι ότι. Όταν έχετε μία ένδυση ή πόνο ή έντονα συμπτώματα, κάντε EFT. Αν ξέρετε και το BSFF, κάντε και αυτό. Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες. Να ηρεμήσω τώρα. Για την αλλαγή του συστήματος πεπιθήσεων, έχουμε την εξισορρόπηση, εμψυχωτικές ερωτήσεις. Για την θεραπεία των προβλημάτων του σώματος, ιδιαίτερα το θεραπευτικό κώδικα. Για την συγχώρεση του TAT, για την θεραπεία των παιδικών εμπειριών, όλα αυτά, αλλά και του TAT, του EFT, του BSFF. Και το άλλο που παίζει ρόλο είναι δική σας ψυχοσύνθεση και αυτό που ταιριάζει με εσάς. Πρέπει να θυμηθείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι, μάλλον οι περισσότεροι άνθρωποι που εφαρμόζουν αυτά, ξέρουν μόνο μία τεχνική και κάνουν αυτό. Εντάξει, εσείς γνωρίζετε πολλές τεχνικές, αυτό δεν συμβαίνει στα περισσότερα μέρη. Κάποιος μαθαίνει αυτή και κάνει αυτή. Μαθαίνει TAT και κάνει TAT για όλα. Κάνει ψυχωτικές ερωτήσεις για όλα. Διότι όλες οι τεχνικές λειτουργούν σε όλες τις περιπτώσεις. Εμείς κάναμε αυτές τις διευκρινήσεις και σας λέμε ότι εδώ περισσότερο από εκεί, αλλά όλα μπορούν να εφαρμοστούν παντού. Σε συνέχεια, πιο συγκεκριμένα, σε λαμπασμένα ακαδικά συμπεράσματα που έχουν μάζα. Ναι. Ποιες είναι οι μέθοδοι που είναι πιο αποτελεσματικοί? Για την μάζα των λαθασμένων παιδικών συμπερασμάτων, θα άρχισε με EFT για συγκεκριμένες εμπειρίες που έχουν δημιουργήσει αυτό και μετά ή κώδικα ή εξισορρόπηση των ενημερωσίων του εγκεφάλου να κάνω εγκατάσταση της νέας πραγματικότητας, της νέας αντίληψης. Τότε EFT για την διάλυση του παλιού συναισθήματος και ένα από αυτά για την εγκατάσταση του νέου. Όμως, με τα εσωτερικά για το παιδί υπάρχουν και οι αναδρομές όπου μπορούμε να κάνουμε αναδρομές και να μπούμε στο υποσυνείδητο και να κάνουμε προς κάποιες αλλαγές εκεί. Με την έννοια αυτή το TAT είναι μία μορφή αναδρομής γιατί πάω πίσω, θυμάμαι κάτι που έγινε και πάω να το αλλάξω. Ότι υπάρχουν αναδρομές στα παιδικά χρόνια που μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τα θέματα και μετά να εφαρμόζουμε τις τεχνικές. Αναδρομές εμείς θα κάνουμε κατά την πορεία. Ναι, θα μάθετε σιγά σιγά. Στο πρώτο πρόγραμμα. Όχι. Γίνονται στο σεμινάριο του εσωτερικού παιδιού ή σε Σαββατοκύριακο που γίνονται λίγα. Το καλοκαιρινό σεμινάριο που είναι 6 μέρες γίνεται πιο βαθιά εργασία. Αν έχετε επίγουσα ανάγκη, τότε προσωπικά με τον συντονιστή σας. Αλλιώς το τέταρτο χρόνο αυτογνωσίας, που γίνονται αρκετές αναδρομές. Υπάρχει και το ένα set από βίντεο, νομίζω 12 μαθήματα, επίσης που η εργασία με το εσωτερικό παιδί, μπορεί να πάρετε ή τα βίντεο ή τα links, και να δουλέψετε επάνω στα παιδικά βιώματα. Άλλο. Τελειώσαμε. Okay. Για να τελειώσουμε, ας μας βοηθήσετε να μαζέψουμε την αίθουσα και μετά θέλω να βρείτε ένα παρτενέρ και να σταθείτε απέναντί του. Αλλά δεν θέλουμε να έχουμε καρέκλες ή ψάντες ή μαξιλάρια. Μαζέψτε αυτά. Γεια σας. Έχετε δει σε αυτό το DVD και ίσως και άλλα DVD διάφορες μορφές της ενεργικής ψυχολογίας.
Και θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πολλές άλλες πληροφορίες για το θέμα αυτό στα DVD που έχουμε και στα CD που θα εμπλουτίζουν την γνώση σας και για την θεωρία αλλά και για την εφαρμογή των τεχνικών αυτών. Αυτά τα DVD και CD είναι σε μία λίστα που είναι στην σελίδα 24 από την εντατική συγκινησική αρμονία του πρώτου χρόνου αυτοκρασίας, αλλά και σε άλλα χαρτιά, τα δίνουμε στα περισσότερα σεμινάρια. Και εκεί έχει τα DVD για την φιλοσοφία, την γνώση και την κατανόηση και τα CD για την εφαρμογή των τεχνικών. Αυτό έχει, παραδείγματος χάρη, τα CD για την εφαρμογή του θεραπευτικού κώδικα, το EFT, το EFT με επιλογές, το ακούγοντα στην καρδιά, την μέθοδο Sedona, το TAT, το BSFF, το Ho'oponopono και ακόμα για τις τεχνικές για το μυστικό της έλξης. Επίσης αναφέρεται στα βιβλία, τα κύρια βιβλία την ενεργική ψυχολογία που είναι το ενεργική ψυχολογία, το τίτλο αυτό, το θεραπευτικό, θεραπεύοντας το εσωτερικό παιδί και αντιμετωπίζοντας δύσκολες αποχές. Αναφερθείτε στο χαρτί αυτό για καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή των τεχνικών αυτών. Να είστε πάντα καλά.